Έστειλε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, αλλά απέρριψε και την ανατροπή που προωθούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω ότι περάσαμε δύο δύσκολα χρόνια. Γύρισα όλη την Ελλάδα. Άκουσα τους πολίτες προσεκτικά. Γνωρίζω τα προβλήματά τους. Γνωρίζω τι και πώς πρέπει να αλλάξει. Και θα προχωρήσουμε γρήγορα. Όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είναι ευτύχημα για την Ελλάδα ότι παρά τα τεράστια προβλήματα, η κυβέρνησή μας άντεξε στις ακραίες επιθέσεις εναντίον της. Ενώ όσοι προσπάθησαν να δώσουν χαρακτήρα δημοψηφίσματος στις ευρωεκλογές, απέτυχαν. Δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν ούτε την αστάθεια, ούτε την αβεβαιότητα, ούτε την ακυβερνησία που επιδίωκαν. Το σύνθημα «Σήμερα ψηφίζουμε, αύριο φεύγουν» έπεσε στο κενό. Και μάλιστα, η αξιωματική αντιπολίτευση που ήθελε την ανατροπή της κυβέρνησης, μέσα στην τρικυμία της κρίσης δεν μπόρεσε να αυξήσει καν τα ποσοστά της από τις τελευταίες εθνικές εκλογές. Και μετά ήθελαν και πρόωρες εκλογές. Και αυτό επιβεβαιώνεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι στους Δήμους και στις περιφέρειες, ο ΣΥΡΙΖΑ, που κατέβασε κομματικά ψηφοδέλτια αποδοκιμασίας της κυβέρνησης, απέτυχε σχεδόν παντού στην Ελλάδα. Παίρνει το πολύ δύο μόνο από τις 13 περιφέρειες, ελάχιστες από τις 52 πρωτεύουσες νομών, όπως και ελάχιστους από τους 66 δήμους του Λεκανοπεδίου. Η κυβέρνηση λοιπόν παραμένει εγγυητής για τη σταθερότητα και την ομαλή πορεία της χώρας και συνεχίζει με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς για να βγάλει τη χώρα από την κρίση και από τα μνημόνια. Με την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Με την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη και διορθώνοντας τις αδικίες που έγιναν. Περάσαμε την πιο μεγάλη δοκιμασία που πέρασε ποτέ χώρα σε καιρό ειρήνης. Καταφέραμε να κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια και τώρα βγαίνουμε από την κρίση με την κοινωνία ενωμένη, με την πηξίδα της χώρας σταθερή και με την οικονομία έτοιμη να μπει στην ανάπτυξη. Πριν δύο χρόνια, με τη δική σας εντολή, αποτρέψαμε τα χειρότερα για την Ελλάδα. Σήμερα αποτρέψαμε τον εφιάλτη. Να γυρίσουμε πάλι πίσω στην περιπέτεια που ζήσαμε και που σήμερα ξεπερνάμε. Τώρα θα προχωρήσουμε και στο τελευταίο μέρος της διαδρομής. Να βγούμε οριστικά από την κρίση, ώστε από εδώ και μπρος να πηγαίνουμε μόνο προς τα πάνω και μόνο μπροστά. Αυτό το μήνυμα του κύριου Σαμαρά.